Είναι η επίσημη σελίδα της αμερικανικής Vogue το βράδυ της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου. Ο συντάκτης της Edward Barsamian δίνει στιλιστικές συμβουλές στη σύντροφο του Αλέξη Τσίπρα σε ένα άρθρο του με τίτλο «Τι πρέπει να φορά η Περιστέρα Μπαζιάννα, η νέα πρώτη κυρία της Ελλάδας». Και αφού η ίδια μοιάζει να αγκαλιάζει τα πλούσια χρώματα και τα έντονα prints, εμείς της προτείνουμε τα βασικά κομμάτια από τις χειμερινές συλλογές της επόμενης σεζόν για να ανανεώσει την καρδαρόμπα της, μας λέει η Vogue, παρουσιάζοντας φορέματα του οίκου Alexander McQueen, Balenciaga, Marni, της Mary Κατράντζου και ένα τέλειο παλτό Prada για τα ταξίδια της. Όμως όσοι γνωρίζουν στα αλήθεια την Περιστέρα Μπαζιάννα μπορούν να στοιχηματίσουν πως οι προτάσεις της Vogue δεν έχουν καμία πιθανότητα να βρεθούν στην ντουλάπα της Ελληνίδας πρώτης κυρίας. Η Περιστέρα, για τους φίλους Μπέτι, γεννιέται το 1974 στην Καρδίτσα από γονείς βιοπαλαιστές. Από μικρή δείχνει το αγωνιστικό της πνεύμα, συμμετέχοντας σε συλλογικές δράσεις και μαθητικούς αγώνες. Με τον Αλέξη Τσίπρα γνωρίζονται από καιρό, από το σχολείο. Είναι συμμαθητές στο Πολυκλαδικό Λύκειο Αμπελοκήπων και αγωνίζονται μαζί στις μεγάλες μαθητικές καταλήψεις στα τέλη του 1990, όταν και φοιτούν στη Δευτέρα Λυκείου. Απλά, να μην υποβαθμίζει περισσότερο το Υπουργείο Παιδείας μέσα από αυτά τα διατάγματα, έτσι την προσωπικότητα των αυτών. Μετά το σχολείο, ο Τσίπρας μένει στην Αθήνα για να σπουδάσει στο Πολυτεχνείο, ενώ εκείνη παίρνει το πτυχίο της στο τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Καλείτε τον κόσμο να δραστηριοποιηθεί με τα σχήματά σας πιθανόν. Εμείς βάζουμε ένα στοίχημα και λέμε ότι πρέπει να ψάξουμε να βρούμε δρόμους και τρόπους για να μπορέσουμε να εκφράσουμε αυτό το ριζοσπαστισμό που έχουν μέσα τους νέοι άνθρωποι και δεν τον εκφράζουν. Μπέτι και Αλέξης δηλώνουν κατά του γάμου. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε δεν έχουν παντρευτεί. Έχουν όμως υπογράψει σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης. Τον Μάιο του 2010 αποκτούν το πρώτο τους παιδί, τον Παύλο, που παίρνει το όνομα του πατέρα του Αλέξη Τσίπρα, και τον Ιούνιο του 2012 τον δεύτερο γιο τους, που παίρνει το όνομα Ορφέας Ερνέστο, χωρίς βάφτιση, αλλά με τελετή ονοματοδοσίας στο Δημαρχείο της Έγινας. Και σε αυτό είναι απόλυτα σύμφωνοι. Ο γιος μου άρχισε να με βλέπει στην τηλεόραση από 2 χρονών. Κάποια στιγμή που πηγαίνει ο μπαμπάς, πηγαίνει στη δουλειά. Πού είναι η δουλειά? Στη Βουλή. Κάποια στιγμή έκανε και ένα ωραίο λογοπαίγνιο και είπε: ο μπαμπάς πηγαίνει στη Βουλιά. Στη Βουλιά. Απλά κάθε φορά που περνάει έξω από τη Βουλή, λέει στους όσους τον συνοδεύουν: να η δουλειά του μπαμπά μου. Όσο και αν ψάξει κανείς στο διαδίκτυο, δεν θα βρει πολλές άγνωστες λεπτομέρειες για την Περιστέρα Μπαζιάννα. Αρνείται να δώσει συνεντεύξεις. Η ίδια έχει τσακωθεί με έναν φωτορεπόρτερ, όπως έχει γράψει η εφημερίδα Το Έθνος, όταν εκείνος θέλησε να βγάλει φωτογραφίες στον Αλέξη Τσίπρα και τα δυο τους παιδιά να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα. Στο ροδάκινο του Ρεθύμνου, τον αγαπημένο τους τόπο για διακοπές τα τελευταία χρόνια, φροντίζουν να μένουν πάντα μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα. Οι κοινές τους δημόσιες εμφανίσεις είναι σπάνιες. Στην τελευταία, το βράδυ της Κυριακής, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία Κουμουνδούρου, τα φλας εστιάζουν εκτός από το μίντι μαύρο φόρεμα, τις γόβες και το παλτό της, και στο χαμόγελό της. Διακριτικοί γράφουν για αυτήν. Και ιδιαίτερα ευδιάθετη, βέβαια, όπως μαρτυρούν οι εικόνες από την βραδιά των εκλογών. Και το γεγονός ότι λείπετε πάρα πολλές ώρες από το σπίτι, σύζυγό σας, πώς το εισπράττει, πώς το αποδέχετε? Εντάξει, λείπει και η ίδια όμως, γιατί είναι ερευνήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έχει και αυτή ένα μεγάλο φόρτο εργασίας. Αλλά αντιλαμβάνεστε, δεν θεωρώ τον εαυτό μου ή την οικογένειά μου ως κάτι ξεχωριστό. Όλοι οι νέοι άνθρωποι στην ηλικία μου που εργάζονται, τέτοια ωράρια έχουν. Και ίσως και χειρότερα ενδεχομένως. Αν το στοίχημα για τον Τσίπρα ήταν να γίνει πρωθυπουργός, τότε το στοίχημα για την Μπέτι, λένε αυτοί που την γνωρίζουν, είναι να παραμείνει ξανά διακριτική, εκεί γύρω από την Οδό Αρμονίας στην Κυψέλη.